Η είδηση της πιθανής ίδρυσης της 4ης νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Πάτρων, που βγήκε από το Αναπτυξιακό Συνέδριο και ανακοινώθηκε τόσο από τον Υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, και εν συνεχεία από τον Πρωθυπουργό, έχει ανοίξει έναν πανελλαδικό κύκλο συζητήσεων. Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα της Πάτρας δηλώνει έτοιμη για να προχωρήσει σε αυτό το μεγάλο βήμα που αποτελούσε πάγιο αίτημά της, ώστε να ολοκληρωθεί σε επίπεδο σχολών το Πανεπιστήμιο της πόλης. Άκουσα με μεγάλη προσοχή ένα αίτημα που δεν το διατυπώνεται για πρώτη φορά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είναι πρόθεσή μας και θα το κάνουμε άμεσα να διερευνήσουμε σε συνεργασία όμως με το Πανεπιστήμιο να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα ώστε να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας νέας νομικής σχολής στην Πάτρα. Προσωπικά πιστεύω ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι σε συνεργασία με τις Πρετανικές Αρχές και με την Περιφέρεια μπορούμε να σχεδιάσουμε όλα τα πρακτικά επόμενα βήματα. Και να μην είναι η κλασική νομική που προσπαθούμε τώρα. Είναι ένα πάγιο αίτημα για την ολοκλήρωση των σχολών του Πανεπιστημίου της Πάτρας και φαίνεται ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, αναφέρει η Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πάτρων, δηλώνοντας ακόμα ότι ήδη υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, διότι όπως αναφέρει, η ίδρυση μιας σχολής απαιτεί μια ολόκληρη προεργασία και ένα πακέτο προϋποθέσεων. Δεν θα γίνει αύριο. Έχουμε κάνει ήδη κάποιες συζητήσεις και είναι όριμη περίοδος για να γίνει το βήμα αυτό. Η νομική σχολή λείπει από την Πάτρα και αυτό το κενό θα το καλύψουμε.